Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λίγο απ' όλα. Έχω βάλει την καλαντέρ μου με την αερόλ και ετοιμάζομαι να κοιμηθώ. Είναι η μάσκα που βάζω για τα σπυράκια. Εδώ έχω τη Σούζη με την κόρη να παίζουνε. Ετοιμαζόμουν λοιπόν να κοιμηθώ που λέτε. Αλλά είδα ότι με έκανε tag η Κατερίνα και το tag λέγεται 10 ερωτήσεις. Και θα τις απαντήσω και μετά θα πέσω για ύπνο. Λοιπόν, κορίτσια ήσυχα, κάνω tag. Κορίτσια έγινε σαν άφρωμα. Λοιπόν, ποιο χρώμα... Σούζη! Σιλάνθ! Ποιο χρώμα κραγιόν δεν πρέπει να λείπει... παιδιά, το tag αυτό δεν νομίζω ότι θα το κάνω και πολύ σοβαρά, διότι είμαι σε φάση... τώρα. Πήγαμε για ψώνια τον Παντελή, για κουστούμι, για παπούτσια... Με πήγανε για τα γλυκά, για τις τούρτες, για τα παστάκια, για τα κανταΐσια, για τις μαρέκες, για τα κουφέτα, για τα... Και είμαι σε φάση, ας πούμε, και δεν μπορώ να πάρω κάτι στα σοβαρά και είμαι σε φάση, οπότε αν θέλετε να το δείτε σοβαρό το tag, πείτε μου να το κάνω σοβαρό. Εγώ αυτή τη στιγμή θα το κάνω το tag όπως μου έρθει και συνήθως αυτό που μου έρχεται δεν είναι και τόσο σοβαρό και είναι και λίγο κάπως. Τέλος πάντων, bear with me. Σουζή, δεν μπορείς να σύρεις την Κορίνα. Πάμε. Ποιο χρώμα κραγιόν δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα και γιατί. Δεν ξέρω. Τι θα πει ποιο χρώμα κραγιόν δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα και γιατί. Άμα η κοπέλα μπορεί να μην... Κορίνα, ας την κουβέρτα. Θα απαντήσω το κόκκινο, κλασικά. Το κόκκινο δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα. Άσχετα που καμία κοπέλα δεν φοράει κόκκινο και πάρα πολλές κοπέλες έχουν πρόβλημα να φοράνε κόκκινο και δεν θέλουν να φοράνε κόκκινο. Αλλά τι θα πει, ποιο χρώμα κραγιόν δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα και γιατί. Είναι σαν το μυαλό, δηλαδή δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα και γιατί. Τέλος πάντων. Ποιο χρώμα σκιά δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα και γιατί. Ποιο χρώμα σκιά δεν πρέπει. Η μαύρη σκιά δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα γιατί. Γιατί η μαύρη σκιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν eyeliner. Και γιατί η μαύρη σκιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μακιγιάζ όταν είστε άρρωστε. Αλλά αυτή είναι η... Τέλος πάντων. Μαύρη. Ποιο χρώμα μανό δεν πρέπει να λείπει από καμία κοπέλα. Γιατί... Λοιπόν, αυτό το ξέρω. Είναι το άσπρο ο ασβέστης, γιατί μπορεί να κάνετε κάποιο λάθος όταν γράφετε. Και θα πρέπει να το διορθώσετε. Σούζη, σκάσε. Κορίνα! Τι eyeliner προτιμάτε, τζελ, υγρό ή φυλό. Προτιμάω τζελ. Να, τώρα σ' άρεσε. Λοιπόν, gel προτιμώ. Το υγρό είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Το στυλό δεν μπορώ να δω πώς έχει για να τελειώσει. Το gel το βλέπω και το ρυθμίζω αναλόγως. Τι foundation προτιμάτε, υγρό, mousse ή stick. Προτιμώ υγρό. Το mousse μου τη δίνει, το stick μου έρχεται να το βάλω στον κόλο μου. Όχι, δεν το είπα αυτό. Θέλει να μπει και η Βικτόρια τώρα μέσα. Βαφόσασταν στο σχολείο. Αν ναι, πώς και αν όχι, γιατί. Δεν θυμάμαι, έχει πάρα πολλά χρόνια από τότε που πήγαινα σχολείο. Πρέπει να βαφόμουν. Ναι, βαφόμουν. Αλλά στο λύκειο άρχισα να βάφομαι. Στη δεύτερη ηλικία, αφού με έχει παρατήσει ο γκόμενος για μια άλλη. Και τα πρωινά, θυμάμαι, έβαζα μια σκιά, να πούμε, και την κλινίκ. Και μάσκαρα. Καθόλου μυαλό δεν είχα, μιλάμε. Άκου τι έκανα πριν, 7 η ώρα. Πω! Τι ένα γκόμενο. Τι λάθη κάνετε στο μακιγιάζ όταν ξεκινήσατε να βαφόσαστε. Δεν νομίζω να έκανα ιδιαίτερα λάθη. Άσε να μπει μέσα! Η Βικτόρια θέλει να έρθει. Δεν νομίζω να έκανα ιδιαίτερα λάθη. Τα λάθη που κάνω και τώρα. Δεν έκανα ποτέ. Δεν... Θα τα τραγικά που κάνουν, ξέρετε, κοπελίτες που κυκλοφορούν σαν βαμπύρ, να πούμε. Βαμμένο μαύρο, να τα σμούγω και το να ξέρει τέτοια που κάνω, αλλά ναι, δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Όχι, πάντα ήμουν ούτε κόκκινο κραγιόν. Άρχισα πάρα πολύ να βάλω κόκκινο κραγιόν. Διακριτικά μακιγιάζ πάντα έκανα, εντάξει. Λοιπόν, έντονο βάψιμο ή απαλό. Απαλό. Πάντα. Πιο εύκολο, πιο απλό, πιο όμορφο. Ποιο είναι το προσωπικό σας στυλ. Λοιπόν, το προσωπικό μου στυλ είναι το δικό μου το προσωπικό μου στυλ. Δεν είχε κάποιο άλλο να σας το περιγράψω.
Είμαι ώρες-ώρες πολύ κοκέτα, ώρες-ώρες μου αρέσει να είμαι τριγασμένη, ώρες-ώρες νομίζω ότι είμαι μια θεά του έρωτα που έχω πει και σε άλλο βίντεο και με έχει δείξει σωστά, και ώρες-ώρες νομίζω ότι είμαι ένα κλέτσος και μισό. Εξαρτάται. Αυτό είναι το δικό μου στυλ. Το δικό μου στυλ είναι ότι μου κατέβει εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είμαι απερίγραπτη. Τι συμβουλή δίνετε στα κορίτσια που τώρα ξεκινάνε το μακιγιάζ? Δεν δίνω καμία συμβουλή, γιατί ό,τι και να πω θα κάνω το κεφαλιού του. Τώρα ξεκινάνε το μακιγιάζ. Τι να ξέρω, άλλοι μπορεί να είναι 40 χρόνια και τώρα ξεκινάει το μακιγιάζ. Άλλοι είναι 10 και να ξεκινάει το μακιγιάζ. Τώρα τι συμβουλή να δώσω? Μην βάζετε eyeliner. Μην βάζετε μάσκαρα ενώ οδηγάτε. Γιατί θα σα μπει το βουρτσάκι μέσα στα μάτια και θα τυφλωθείτε. Μια ωραία συμβουλή μακιγιάζ που μπορώ να δώσω. Αυτό δεν είναι για αρχάριο, γιατί ένα αρχάριο δεν θα το βάλει τη μάσκαρα. Είναι η επιμονή της Βικτόρια. Άνοιξε την πόρτα να μπει! Αυτό το ροτβάιλερ. Πόσο επίμονο είναι αυτό το ροτβάιλερ. Λοιπόν, τι συμβουλή δίνουμε στα κορίτσια που τώρα ξεκινάνε το μακιγιάζ? Να φροντίζουν το foundation να ταιριάζει πάντα στον τόνο της επιδημίτες. Οπ, ήρθε η Βικτόρια. Καλώ ήρθατε. Άρχισε η φασαρία. Έλα, Βικτόρια. Να, έλα. Ο κακός χαμός. Φιλάκια. Κάνω tag όποιον θέλει να το κάνει. Συγχωρήστε τη μάπα μου. Αυτά είχα να σας πω. Θα κάνω ακόμα ένα tag. Μου έχουν κάνει ακόμα ένα tag, αλλά δεν θυμάμαι ποιο τώρα. Τέλος πάντων. Επανέρχομαι. Ελπίζω λιγότερο κουρασμένη και με πιο normal μάπα. Και με πιο normal διάθεση. Φιλάκια. Γεια σας. Bye. Bye bye.